που μας θυμάται με την παρουσία σας. Είναι εντυπωσιακή η προσέλευση και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Θα ήθελα στην αρχή να κάνω μία μικρή αναφορά στο πώς ξεκίνησε η παράκληση. Το περασμένο Οκτώβρη, 64 από εμάς πήραν την πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας αυτόνομης, αυτοδιοικητικής και ριζοσπαστικής κίνησης. Την πρωτοβουλία αυτή αγκάλιασαν αμέσως αρκετοί και έτσι δημιουργήθηκε το πρώτο σχέδιο ιδρυτικής διακήρυξης και καταστατικών αρχών, τα οποία τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση. Ακολούθησε η Ολομέλεια, όπου εγκριστικοποιήθηκαν η ιδρυτική διακήρυξη και οι καταστατικές αρχές και καθορίστηκαν οι διαδικασίες για την επιλογή του υποψήφιου δημάρχου, καθώς και η ημερομηνία εκλογής του, η 9η Δεκεμβρίου. Έως την 9η Δεκεμβρίου, με συνεχείς ανακοινώσεις στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο, καλούσαμε όλους τους συντημότες μας, που συμφωνούσαν με τις αρχές μας, να γίνουν μέλη μας και να συμμετέχουν στη μυστική ψηφοφορία για την επιλογή του επικεφαλής, είτε ως ψηφοφόροι, είτε ως υποψήφιοι για επικεφαλής της παράκλησης. Σύμφωνα με τις καταστατικές μας αρχές, επικεφαλής θα εκλεγόταν εκείνος που θα συγκέντρωνε το 50% συν ένα ψήφο. Πράγματι, την 9η Δεκεμβρίου είχα θέσει υποψηφιότητα τρεις πάρα πολύ αξιόλογοι άνθρωποι. Η προσέλευση του κόσμου και οι εγγραφές των μελών ήταν εντυπωσιακή. Τελικά ψήφισαν 400 μέλη, τα οποία με μυστική ψηφοφορία και άψογες εκλογικές διαδικασίες διάλεξαν για υποψήφιο τμήματος παράταξής μας στο Μαξέα Καβόλη. Είναι από όσο γνωρίζω η πρώτη και μοναδική παράταξη σε όλη την Ελλάδα, όπου ο υποψήφιος δήμαρχος εκλέγεται με ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες από τους δημότες και μάλιστα σε έναν τόσο μεγάλο βήμα όσο το δικό μας. Επίσης αποδεικνύεται ότι η παράταξη αγαπνής αυτόνομη ριζοσπαστική κίνηση εφαρμόζει στην πράξη τα όσα διακηρύττουν, όσο πρωτοπόρα κι αν είναι, χωρίς φόβους και χωρίς καθυστημένα. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να αναφερθώ πάρα πολύ σύντομα στο βιογραφικό του Οδυσσέα. Ο Οδυσσέας Καβόλης γεννήθηκε το 1964 στο Αίγυπτο, όπου αναγκάστηκε να ορκίσει από την πατρική του οικογένεια, από τον αστρόλογο, λόγω πολιτικών πεπιθήσεων, έζησε τα παιδικά του χρόνια στην Αθήνα και την τελευταία 20ετία ζει με την οικογένειά του στις Αχαρνές. Είναι παντρεμένος στο Εκατερίνη Καρκαρίουσου, αντί εισαγγελέα του Αεροδικείου Αθηνών, και έχουν δύο παιδιά, μία κόρη και ένα γιο. Είναι πτυχιούχος της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο της νομικής σχολής του Καλοπιστιακού Πανεπιστημίου Αθηνών, υποψήφιος διδάκτορας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών στο Μάτι. Την αντιπροσωπεία της νομαρχιακής επιτροπής.
Ανατολική Αττική με επικεφαλή του συντονιστή Λοβάκη Παναγιώτη,